Τα... Έλα, θα μας δείξεις ρούχα μετά, αλλά να πούμε λίγα λόγια για το size. Πότε το βγήκε στον αέρα αυτό? Αυτό βγήκε πριν 3 μήνες περίπου. Πώς πάει? Πολύ καλά. Ναι. Δηλαδή τι ρούχα βρίσκει εκεί κάποιος? Κοίταξε, εγώ αυτό το προσέγγισα σαν μαμά και έφτιαξα τα ρούχα που δεν μπορούσα να βρω εγώ για τα δικά μου παιδιά. Ναι. Οπότε είναι πιο εναλλακτικά ρούχα, δεν είναι τα ρούχα που είχε αγορά. Δηλαδή εγώ δυσκολευόμουν στην αγορά γιατί ήταν όλα με εκατομμύρια στάμπες, γκλίτερ, ραϊδούλες, αυτά, ξέρει. Ναι, ναι. Προσπαθούσα να βρω πιο minimal ρούχα ή μαύρα ρούχα που δεν μπορούσα να βρω και έκανα τα ρούχα που θα ήθελα εγώ. Πάρα πολύ ωραία. Και μπαίνει κάποιος στο site και παραγγέλνει online. Παραγγέλνει online, κάνουμε και χοντρική βέβαια, οπότε έχουμε σε καταστήματα μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και την Κρήτη που δίνουμε μαγαζιά και σε όλη την Ελλάδα. Και τώρα σιγά σιγά αυτό εξελίσσεται, ξέρεις, προσπαθώ να μην τα κάνω όλα μαζί γιατί δεν μπορώ να το ελέγξω. Ναι. Αλλά έχουμε και εμείς το δικό μας showroom που λειτουργεί και σε κατάστημα Λιανικής. Στην Αθήνα. Είναι στη δική σου Πλακεντίας, στο μετρό, στον κόμβο του μετρό. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτή λοιπόν είναι μια καθαρόαιμα δικιά σου επιχειρηματική ενέργεια. Εντελώς. Είναι πρώτη φορά που κάνεις κάτι δικό σου επιχειρηματικά? Ναι. Πώς αισθάνεσαι τώρα ως επιχειρηματίας? Χαμός, ως επιχειρηματίας, Γιώργο. Καλά, δεν το βλέπω έτσι. Γιατί επιχειρηματίας σημαίνει δεν είναι μόνο το χαρούμενο που πουλάω ρούχα κτλ. Είναι και λεφτά, είναι λογιστές, είναι την μπαίνει, την βγαίνει. Ναι, εφορίες, όχι, εγώ δεν τα κάνω αυτά. Ποιος τα κάνει? Δεν θα σου πω ψέματα. Αλλά έχω την τύχη να έχω μπαμπά τραπεζικό και ο αδερφός μου είναι οικονομικός σύμβουλος. Mm-hmm. Οπότε ο αδερφός μου είναι και οικονομικός διευθυντής της εταιρείας. Που διαχειρίζεται αυτό το κομμάτι όλο εκείνος. Εγώ παίρνω τα μαρκαδωράκια μου, κάνω τα ρουχαλάκια που θέλω. Μόνο. Ναι, τρέχω, βρίσκω υφάσματα, πανιά, προμηθευτές, με αυτά ασχολούμαι. Με τα οικονομικά πώς τα πας εσύ? Εντάξει. Όχι πολύ καλά. Δηλαδή, άμα ρε παιδί μου στο πορτοφόλι σου έχεις λεφτά, σε πόση ώρα θα φύγουνε? Εντάξει, δεν θα φύγουν πολύ γρήγορα πια. Ναι. Δηλαδή, έχω μπει σε άλλο τρυπάκι. Αλλά γενικά δεν είμαι ο άνθρωπος της διαχείρισης και δεν θέλω να έχω και αυτή την ευθύνη, να σου πω την αλήθεια. Πρέπει να το διαχειρίζεται κάποιος άλλος. Είμαι σπίτι... πιο καλλιτεχνική φύση. Ωραία. Στο σπίτι ποιος κάνει κομμάτι στα οικονομικά, εσύ ή ο Θοδωρής? Ο Θοδωρής. Εντελώς. Α, ναι. Αυτός το έχει με την οικονομία? Ναι, το έχει πολύ καλά. Α, το έχει? Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ καλός και μπορεί και τα κουμαντάρια όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Εγώ δεν έχω. Δεν... Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Δυσκολεύεσαι πολύ. Ναι. Έχουμε βασικά έχουμε μια εταιρεία σαν οικογένεια. Ναι. Οπότε τα έσοδα όλα πηγαίνουν στην κοινή μας εταιρεία. Και ναι. Μετά χειρίζεται το ταμείο ο Θοδωρής. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Έχω μισθό από τον άντρα μου, για να καταλάβεις. Μου κάνεις πλάκα. Όχι. Σου δίνει μηνιάτικο? Ναι, εβδομαδιάτικο για να ξέρει ότι θα τα βγάλω πέρα. Γιατί στο μήνα σου λέει. Άρα πολύ ωραία. Έχετε μια εταιρεία λοιπόν κοινή. Οπότε και οι δικές σου αμοιβές και οι αμοιβές του Θοδωρή ως τραγουδιστής πάνε στην εταιρεία προφανώς. Και για να έχεις τα. Προφανώς είναι το οικονομικό το ταμείο της οικογένειας. Αλλά για να περνάς εσύ και να μην του ζητάς συνέχεια λεφτά, σου λέει θα παίρνεις τόσα τη βδομάδα. Ναι. Κανονικά μισθό. Έτσι. Και για τον εαυτό του βέβαια το κάνει. Ναι. Δηλαδή βγάζουμε ένα ποσό το οποίο διαχειριζόμαστε. Ξέρετε και πόσο είναι και τα λοιπά. Ναι, 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 ναι. Ότι αυτό είναι το σούπερ μάρκετ και από τόσο θα πάρουμε για τα προσωπικά μας έξοδα. Μάλιστα. Αλλά όλη αυτή η τάξη μου αρέσει πολύ. Κατάλαβες, ξέρει να το κάνει αυτό καλά. Οπότε δεν βγαίνουμε από το. Είναι πολύ ωραίο αυτό που έχεις μισθό από τον άντρα σου. Τέλειο είναι. Ναι. Με τα